Ο Θεσσαλικός κάμπος βρίσκεται σε αναβρασμό όσον αφορά τις τιμές που πουλούνται τα αγροτικά προϊόντα. Η τιμή όσον αφορά το σιτάρι πήρε την ανιούσα συγκριτικά με τους πρώτους θερινούς μήνες, καθότι κυμαίνεται το διάστημα αυτό στα 33 λεπτά για όσους έχουν παραδώσει τους εμπόρους, ενώ για όσους κράτησαν στην αποθήκη τους την παραγωγή, η τιμή φτάνει τα 39 λεπτά. Η τιμή που επικρατεί αυτή την ώρα στην αγορά είναι αυτή που έχουν παραδώσει τα στάρια στους εμπόρους, πληρώνονται περί τα 32 με 33 λεπτά, ενώ αν τόσο στην αποθήκη η τιμή ανεβαίνει και φτάνει γύρω στα 38 με 39 λεπτά. Βέβαια υπήρχε μια στασιμότητα στην αγορά λόγω της αργίας του 15 Αυγούστου, δεν υπήρχαν τιμές, τώρα σιγά σιγά θα ξαναξεκινήσει να αγοράζει η αγορά, να δούμε πού θα παγιωθεί η τιμή και βέβαια η τιμή είναι ένας συνδυασμός ο οποίος εξαρτάται και από διεθνείς παράγοντες. Ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας εξακολουθεί να υφίσταται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με τον έναν τον άλλο τρόπο αυτό επηρεάζει την τιμή του σταριού. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μουλάρισσας, ο Κράτης Αληφτήρας, αναφέρθηκε ακόμη στις τιμές που πουλείται του βαμβάκι, που όπως τόνισε είναι ασύμφορες για τον παραγωγό. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της καλλιέργειας. Σιγά σιγά τελειώνουν τα αποτίσματα. Θα μπούμε στη διαδικασία της συγκομιδής μετά από 20 μέρες με ένα μήνα. Οι τιμές που επικρατούν στην αγορά είναι ιδιαίτερα χαμηλές αυτή τη χρονική περίοδο. Είναι γύρω στα 62 με 63 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ, κάνει την καλλιέργεια ασύμφορη. Το βαμβάκι για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κόστος παραγωγής και να βγάλουμε και ένα μεροκάματο να μας μείνει στην άκρη, πρέπει η τιμή του να υπερβαίνει τα 80 λεπτά το κιλό. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες συνθήκες και συνδυαστικά με την αύξηση του κόστου παραγωγής και της ενέργειας, το μέλλον του αγροτικού κόσμου την επόμενη χρονιά είναι ιδιαίτερα δυσίωνο. Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισσας έχει θέσει μια σειρά ετοιμάτων στο αρμόδιο Υπουργείο ώστε να μπορέσουν οι αγρότες να επιβιώσουν, καταλήγει ο κύριος Αληφτήρας. Άμεσα, εμείς, σαν Ομοσπονδία, έχουμε καταθέσει μια σειρά ετοιμάτων στους υπουργούς που έχουν περάσει από τα Υπουργεία. Θέλουμε άμεσα την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, καθώς είναι απαράδεκτο αυτός ο κανονισμός. Και όπως είπαμε, να υπάρχουν τιμές ώστε να εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό, να βγάζουμε τα έξοδα παραγωγής και να μένει ένα ικανοποιητικό κέρδος για τους αγρότες, ώστε να ζήσουμε εμείς και οι οικογένειές μας. Αυτό μάθαμε να κάνουμε, αυτό θέλουμε να κάνουμε, να μείνουμε στον πρωτογενή τομέα και να ξέρετε ότι ο πρωτογενής τομέας, αν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να υπάρξει πρωτογενής τομέας, θα πρέπει να εφαρμόσει αυτό που προεκλογικά είχε πει, ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποτελούν πυλών ανάπτυξης της οικονομίας του τόπου.